Στο Campo de Criptana της κεντρικής Ισπανίας, ο 20 ευγυρίας ιερή καρδιά έχει αποδειχθεί απόρθητο φρούριο απέναντι στον κορονοϊό. Εδώ και 9 μήνες κανείς δεν έχει προσβληθεί. Επισκεφθήκαμε τις εγκαταστάσεις για να μάθουμε το μυστικό της επιτυχίας. Πριν ακόμα η κυβέρνηση κηρύξει κατάσταση συναγερμού, εμείς είχαμε ήδη υιοθετήσει μέτρα αποκλεισμού. Και μήνες νωρίτερα είχαμε περιορίσει τον αριθμό των επισκεπτών σε μόνο έναν και χωρίς επαφή με τον φιλοξενούμενο. Όπως λένε οι υπεύθυνοι, το δυσκολότερο ήταν η πλήρης απαγόρευση του επισκεπτηρίου. Ο 92χρονος Βίνσεντ Μανθανέκε, ιερέας και ένικος της Ιερής Καρδιάς, αντιμετωπίζει τη μοναξιά πιάνοντας κουβέντα με τους γείτονες. Από απόσταση φυσικά. Έχω τρόπους να βγαίνω έξω. Το διάβασμα, η μουσική, ο υπολογιστής είναι όλα εργαλεία για να βγαίνω από το δωμάτιό μου και να γυρίζω τον κόσμο. Και οι εργαζόμενοι όμως έχουν μειώσει την κοινωνική ζωή τους στο ελάχιστο. Μπαίνουν στο γυροκομείο λες και μπαίνουν σε χειρουργείο. Έχουν επίσης χωρίσει το χώρο σε τμήματα. Κατ' εξαίρεση επέτρεψαν στο γύρονιος να μπει στο ένα τμήμα και να καταγράψει εικόνες με απόλυτη τήρηση των μέτρων προστασίας. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Παλιά όλοι οι παππούδες χόρευαν μαζί ή έβλεπαν ταινία μαζί. Τώρα μοιράσαμε τους ηλικιωμένους σε ομάδες. Και όσοι ανήκουν σε μία ομάδα μπορούν να συναναστρέφονται μόνο άτομα που ανήκουν στην ίδια ομάδα. Για τη διασφάλιση της υγείας των φιλοξενούμενων στο γυροκομείο ήταν απαραίτητη η συνεργασία και η συμπαράσταση των περίοικων. Οτιδήποτε σε σχέση με προμήθειες, τρόφιμα, προϊόντα υγειονομικής προστασίας που χρειάστηκαν ήταν δωρεές των κατοίκων του Campo de Criptana. Όπως απέδειξαν οι ένικοι και οι εργαζόμενοι του οίκου ευγυρίας, βάζοντας περιορισμούς στη ζωή μας, μπορούμε να βγούμε ζωντανοί από την πανδημία. Η Ισπανία είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη σε ποσοστό θνησιμότητα στα γυροκομεία πίσω από το Βέλγιο. Ο ΣΑ εκτιμά πως στις ηλικίες άνω των 80 σημειώνονται 7.168 θάνατοι από κορονοϊό ανά εκατομμύριο πολιτών. Juan Carlos de Santos desde Campo de Criptana para Euronews.